Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, καλησπέρα σας από το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων της Σαλανίκος Γκάλης. Εδώ που ξεκινάει η τρίτη και τελευταία ημέρα του 21ου τουρνουά Ακρόπολης. Τουρκία κόντρα στην Ιταλία. Ήδη προλάβατε να δείτε τις αρχικές πεντάδες των δύο ομάδων. Πάμε όμως να τα πάρουμε τα πράγματα από τη σειρά, μιας και η σημερινή μας σύνδεση ξεκίνησε λίγο καθυστερημένα για την Ιταλία. Ο Μέο Σακέτη έχει στα χέρια του τους Ντάνιελ Χάκετ, Αμεντέο Ντελαβάλε, Μάρκο Μπελινέλη, Αλεσάντρο Τζεντίλε, Πολ Μπιλίγκα, Λούκα Βιτάλη, Άριελ Φιλόι, Τζεφ Μπρουξ, Αμεντέο Τσεσιτόρι, Τζιαμπάολο Ρίτσι, Αούντο Αμπάς και Μπράιαν Σακέτη. Ενώ από την άλλη πλευρά ο Φούξα Ρίτσα έχει τους Σκοτ Γουίλμπεκιν, Ντόγκς Μπαλμπάι, Μετετσάν Μπιρσέν, Τσεντίο Μαν, Ερσάνι Γιασόβα, Σεμί Ερντέν, Μελί Μαχμούτογλου, Έγκε Αράρ, Μπέρκου Γκουρλού, Μπουγαράν Τουντσέρ, Σερτάκ Σανλή, Φουρκάν Κορκμάζ, το μεγάλο αστέρι. Της ομάδας τουλάχιστον χθες το δικό μας παιχνίδι, αυτό το οποίο έδειξε ήταν μια πρωταγωνιστική διάθεση και ξεκίνημα στον αγώνα. Με πρώτη επίθεση για την Ιταλία, με τον Χάκετ και τον Μπιλίγκα. Ο Ερντέν είναι αυτός ο οποίος πέφτει πάνω στον undersized center της Ιταλίας, Μπελινέλη. Χάκετ, χθες δεν αγωνίστηκε λόγω των μαχητικών διαταραχών, σήμερα επιστρέφει στην αγωνιστική δράση, το επιθετικό rebound από τον Τζεφ Μπρουξ. Απέναντι στον Ιασόβα, θα σκοράρει ο Αμερικανός που έχει πολιτογραφηθεί από την περσινή σεζόν, Ιταλός. Μπρουξ που τον είδαμε για μια διετία στη Μάλαγα, στην Ευρωλίγκα, έχει επιστρέψει πλέον στην Ιταλία. Για να παίξει με την Αρμάνι Μιλάνο. Τρίποντο από την Τουρκία με τον Ερσάνι Γιασόβα. 3-2 μπροστά οι Τούρκοι. Μπρουξ απέναντι στον Γιασόβα. Οι δύο σκόρερ μέχρι στιγμής του παιχνιδιού. Το match-up αυτό συνεχίζει να πρωταγωνιστεί. Ο Μπρουξ αυτή τη φορά δεν τα κατάφερε στο turnaround shoot που έκανε. Μπαλμπάι. Κορκμάζ. Will begin. Η μπάλα περνά στον Ερντέν στο χαμηλό post. Υπάρχει φάλα από τον Μπιλίγκα. Ο Μπιλίγκα ο οποίος δεν χαμήλωσε αλλά έπαιξε άμυνα με τα χέρια και κατά συνέπεια δόθηκε η παράβαση. Διαιτητές του αγώνα, οι κύριοι Καρακατσούνης, Σόμος και Ζαχαρής. Το τελευταίο δηλαδή στέλεχος του ελληνικού μπάσκετ που χρήστηκε διεθνής. 7 συνολικά νέα πρόσωπα από την ελληνική διαιτησία πήραν αυτό το χρήσμα. Είναι η νέα γενιά που βγαίνει στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Μπελινέλη θα αστοχίσει, εύκολο το rebound έπειτα από το καλό box out του Σεμί Ερντέν. Γουίλμπεκιν θέλει να χτυπήσει τα πόδια τον Αμπάς, δεν τα κατάφερε. Γιασόβα μπαίνει μέχρι μέσα στη γωνία. Γουίλμπεκιν βγαίνει ελεύθερο τρίποντο για τον Μαχμούτογλου, θα αστοχίσει. Εδώ αν ήταν ο Μπράντοβιτς θα άρχιζε τις φωνές, γιατί τέτοια σουτ δεν δικαιολογούνται να τα χάνει ο Μελί Μαχμούτογλου, παίκτης με 46% από τα 6,75 στην τελευταία Ευρωλίγκα. Η Ιασόβα μετά το κλέψιμο των Τούρκων. Κορκμάζ πάρα πολύ όμορφα. Ο Κορκμάζ ο οποίος γνωρίζει να παίζει και με την μπάλα στα χέρια αλλά πολύ καλά και off-ball. Αυτό είναι ένα μεγάλο προσόν για έναν παίκτη. Εδώ τον είδατε πως βρέθηκε σε σημείο για να πάρει την μπάλα και να τελειώσει πολύ εύκολα τη φάση. Μπελινέλη πιάνει δουλειά ο Μάρκο Μπελινέλη. 5-4 μειώνουν οι Ιταλοί. Και οι δύο ομάδες έχουν γνωρίσει την ήττα από τις υπόλοιπες δύο, άρα αναζητούν μια νίκη σε αυτό το τουρνουά. Ερντέν παίρνει και το φάουλ από τον Μπρουξ, σκοράρει και το καλάθι. Εκεί βέβαια υψομετρικά και μόνο, αλλά και από άποψη σωματοδομής, ο Τούρκος υπερτερεί κατά πολύ του Τζεφ Μπρουξ. Ο Ερντέν με 2-13, ο Μπρουξ με 2-3 και πολύ λιγότερα κιλά βέβαια.
εδώ σε Μιερντέν. Παλιά παίκτης των Boston Celtics και των Cleveland Cavaliers. Ο Ερντέν που πλέον είναι 33 ετών. Είναι αυτός που διαμόρφωσε το 7-4. Brooks. Βγάζει για τον Daniel Hackett, τον παίκτη του Δημήτρη Τούδη στην Τσέσκα Μόσχας. Τρίποντα από τον Jeff Brooks, άστοχο, που πολύ εύκολα το rebound από τον Κροκμάζ που κατεβάζει για την μπάλα. Επιθετικό φάουλ στο μεταξύ από τον Ιασόβα με τον Καρακατσούνη. Το Χάρη Καρακατσούνη να είναι μπροστά στη φάση και να το σφυρίζει. Αυτός είναι ο Μέος Ακέτη. Βλέπουμε σε επανάληψη εδώ τι έκανε ο Ιασόβα. Πήρε τον Χάκετ για να το σηκώσει. Να λοιπόν, εδώ ο Ντάνιελ Χάκετ. Αφήνει για τον Brooks Αούντο Αμπάς. Με καλές εμφανίσεις στο Ακρόπολης. Χάκετ. Προσπάθησε να βρει τον Μπελινέλη. Η μπάλα είναι για την Τουρκία, γιατί από τα πόδια του Μπελινέλη νομίζω και εγώ, όπως δείχνει και ο Ζαχαρής, ο τρίτος διαιτητής της συνάντησης, βγήκε η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Σκοτ Βίλμπεκιν. Ιασόβα. Θα γίνει το κλέψιμο από τον Μπιλίνγκα. Ο Μπιλίνγκα, ο οποίος απέναντι σε υψηλότερα κορμιά, που όλοι οι σέντερ είναι υψηλότεροι από αυτόν, γνωρίζει ότι πρέπει να βγει από μπροστά αν θέλει να κάνει κάτι καλό, γιατί εφόσον πάρει την μπάλα ο αντίπαλός του, είναι δύσκολο να το σταματήσει. Ιασόβα. Νέο κλέψιμο από τον κακό χειρισμό της μπάλας από τον Ερτσάν Ιασόβα και το φάουλ από τον Βίλμπεκιν πάνω στον Ντάνιελ Χάκετ. Εδώ ο Φουξαρίτσα. Ο Σαρίτσα που στο χθεσινό παιχνίδι κόντρα στην Ελλάδα παρουσίασε διάφορα τρίκ. Αυτό το zone press που εφήρμοσε μας έβαλε δύσκολα, αλλά και κυρίως το δυναμικό παιχνίδι. Χάκετ. Παίρνει το σκρίνο από τον Μπιλίνγκα, αφήνει για τον Μπελινέλη. Άμεση εκτέλεση, χωρίς όμως να βρει το στόχο. Η μπάλα φεύγει από τα χέρια του Κορκμάς, διορθώνει ο Ιασόβα. Φουρκάν Κορκμάς, τον Φιλαδέλφια 76ers, για τον Σκότι Βίλμπεκιν. Μαχμούτογλου από τη δεξιά γωνία, ούτε τώρα ο Μαχμούτογλου. Γίνεται μάχη το rebound, ο Αμπάς βγαίνει νικητής έπειτα από δύο καραμπόλες. Ο Αμπάς, ο οποίος φεύγει με την μπάλα στον ευνηδιασμό, έχει επιστρέψει πλέον η άμυνα, το τρίποντο είναι άστοχο. Και ο ευνηδιασμός τώρα με τον Ιασόβα να χάνει κάρφωμα για λογαριασμό της Τουρκίας. Εδώ του έφυγε η μπάλα και έτσι απέτυχε. Ο Ιασόβα που όπου σταθεί και όπου βρεθεί λέει ότι φέτος πηγαίνει το Μιλγουόκι για πρωτάθλημα με τον Γιάννη αρχηγό. Στο μεταξύ το καλάθι από τον Τζεφ Μπρουκς. Μειώνουν οι Ιταλοί στον πόντο 7-6. Προσπάθησε για μια εντυπωσιακή ενέργεια ο Κορκμάζ για ένα αλεούπ ανάποδο. Τώρα τελειώνει τη φάση. Ο Κορκμάζ που είναι ένας δίμετρος, μάλιστα το ύψος του είναι 2-1 και είναι μόλις 22 ετών. Τον είχαμε δει στα νιάτα του, στα νιάτα του τρόπος του λέγει, με την ΕΦΕΣ. Πλέον στους Sixers στην αρχή είχε κάποιο πρόβλημα προσαρμογής, όπως και οι περισσότεροι Ευρωπαίοι που πατούν τα παρκέ του NBA. Στη συνέχεια όμως άρχισε να ανεβάζει στροφές, να προσαρμόζεται και πλέον αναμένουμε και από τη νέα χρονιά να τον δούμε σε ακόμη καλύτερη κατάσταση. Βέβαια, αυτό που πρέπει να εξηγήσουμε είναι ότι είναι εντελώς διαφορετικό να παίζει ένας παίκτης Ευρωπαίος όπως ο Τσεντίος Μαν για παράδειγμα, που πέρασε τώρα στον αγώνα στους Cleveland Cavaliers του NBA, μια ομάδα η οποία έχανε όλη την προηγούμενη σεζόν, και εντελώς διαφορετικό να παίζει στους Sixers, μια ομάδα η οποία
προσπάθησε να πάει στους τελικούς της περιφέρειάς της. Είναι εντελώς διαφορετικές εικόνες και εντελώς διαφορετικές ευθύνες. Ο Ντελαβάλε στον αγώνα. Πέρασε στη θέση του Χάκετ. Ντελαβάλε, ο οποίος είναι ο έτερος παίκτης που έχει κερδίσει εντυπώσεις από την Ιταλική ομάδα. Ο Τζεντίλε σήμερα δεν ξεκινά με σουτ, αλλά με drive. Γιατί γνωρίζει ότι τα σουτ που έχει επιχειρήσει εδώ στο Ακρόπολης είναι κάκιστα. Μείωσε σε 9-8, παίζοντας κυρίως με το σώμα του. Κορκμάζ το τρίποντο. Θα στοχίσει. Βιτάλη. Για τον Μπρουκς. Και πλέον Αλεσάνδρο Τζεντίλε. Θέλει να αποστάρει τον Μαχμούντογλου. Βγάζει την μπάλα για τον Λούκα Βιτάλη. Αυτός για τον Μπιλίγκα. Δύσκολη προσπάθεια. Η μπάλα μπήκε και βγήκε. Αμυντικό rebound από τον Ερντέν και τώρα ο Ουγκουρλού. Μεγάλη παρουσία χθες κόντρα στην Ελλάδα. Κορκμάζ. Αφήνει για τον Οσμάν. Το ανάποδο lay-up εδώ. Ο Οσμάν θα έπρεπε να το βάλει. Στο μεταξύ φάουλ από τον Μαχμούντογλου. Πάνω στο Τζεντίλε. Ο Τζεντίλε έχει ένα πολύ πιο δυνατό κορμί. Μαχμούντογλου είναι 1-91. Ο Τζεντίλε 2-1. 10 πόντοι περισσότεροι. Κρίνουν πολλά σε ένα τέτοιο match-up. Ο Αράρ έχει περάσει τη θέση του Ερντέν. Βιτάλη. Αφήνει για τον Τεσιτόρι. Αυτός με έξυπνη κίνηση. Πέρασε κάτω από το καλάθι για το προβάδισμα της Ιταλίας 19. Είπαμε έστω και για το γόητρο, αλλά και για την ψυχολογία των δύο ομάδων. Η νίκη είναι ένα ζητούμενο στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Μαχμούντογλου. 1-3 πλέον. Μαχμούντογλου, ο οποίος δείχνει ότι παίζει σε πιο χαλαρούς ρυθμούς από ό,τι παίζει τη Φενέρ. Τουλάχιστον σε αυτούς τους αγώνες της προετοιμασίας. Δεν θα είναι έτσι τα επίσημα. Τζεντίλε. Πρώτη φορά που το κάνει αυτό, το turnaround shoot, παίρνει μαζί του τον παίκτη που τον επιτηρεί. Γυρίζει και σκοράρει. Σε όλες τις προηγούμενες απόπειρες βρήκε σίδερο ή ούτε καν σίδερο στους δύο πρώτους αγώνες του φετινού Ακρόπολης. Οσμάν. Αράρ. Άτεχνο το hook που επιχείρησε. Μπροστά στο Τεσιτόρι. Ντελαβάλε. Τζεντίλε, για μία ακόμη φορά πήρε τον δεξιό διάδρομο και τελείωσε τη φάση. Εδώ ο Κορκμάζ διαμαρτύρεται ότι άπλωσε το χέρι του Τζεντίλε μέχρι ένα σημείο εκεί όπου ορίζει η φυσική κατακόρυφός του, το δικαιούται ο επιτιθέμενος παίκτης. Για να δούμε εδώ σε επανάληψη. Εντάξει, δεν έχει κάνει τίποτα. Πέφτοντας ο Τζεντίλε, ο οποίος έχει ένα διάλογο με τον Καρακατσούνη. Μέσα και η βολή από τον Αλεσάνδρο Τζεντίλε. Είχε έρθει να παίξει στον Παναθηναϊκό επί Τζόρτζεβιτς, αλλά δεν μακροημέρευσε τότε. Να λοιπόν που θα κάνει για το κλέψιμο. Πάει για το κάρφωμα και βέβαια με τα δύο χέρια ο Αράρ δεν είχε κανένα περιθώριο εκεί. Ο Τζεντίλε ήξερε τι πρέπει να κάνει. Με 4-4 εντός παιδιάς ξεκίνημα για τον αναμορφωμένο σήμερα Αλεσάνδρο Τζεντίλε. 17-12 Ιταλία. Μπαλμπάι. Οσμάν. Πέφτει και ο Σακέτη πάνω του που έχει περάσει τον αγώνα. Κορκμάζ, πάρα πολύ δύσκολη ενέργεια και ολοκληρώνεται η επίθεση των Τούρκων. Αμέσως χειροκροτήματα από τον Μέο Σακέτη και τους συνεργάτες του αλλά και όλους τους παίκτες που είναι στον πάγκο της Ιταλικής ομάδας. Τελευταίο λεπτό πλέον της πρώτης περίοδου. Ντελαβάλε, τον επιτηρείο Μπαλμπάι, είναι αμυντικό εργαλείο, ο Τούρκος.
και ταιριάζει στο σωματοδομή του με αυτή του Ιταλού. Πάλε Ντελαβάλε για τον Τζεντίλε. Περνά στον Τεσιτόρι, θα τελειώσει τη φάση με μια προσποίηση και από τη στιγμή που ο Κορκμάζ πήδηξε 19-12 για την Ιταλία, 13-3 το σερί για την ομάδα του Σακέτη. Μπαλμπάι. Ο Γιασόβα επιστρέφει στη θέση του Ντόγκους Μπαλμπάι. Οκτώ δευτερόλεπτα τώρα για τους Τούρκους μέχρι να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Οσμάν. Η μπάλα στον Κορκμάζ ελευθερώθηκε. Σουτάρι χωρίς να βρει τον στόχο. 19-12 το πρώτο δεκάλεπτο για την Ιταλική ομάδα, η οποία δείχνει σίγουρα πιο φρέσκια, ειδικά μετά την υπερπροσπάθεια που έκαναν οι Τούρκοι απέναντι στη δική μας εθνική χθες το βράδυ. Επιστρέψαμε στο κλεισό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Βλέπετε 19-12 το σκορ για την Ιταλία μετά το πρώτο δεκάλεπτο. Και κοιτάξτε, τα 9 στα 10 τρίποντα των Ιταλών έχουν 0 στα 7 τρίποντα, αλλά έχουν χάσει μόλις ένα τρίποντο στις 10 προσπάθειες. Και γι' αυτό το λόγο προηγούνται με 7 πόντους. Από εκεί και πέρα, τα επιμέρους στατιστικά δείχνουν την καλύτερη κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ομάδα του Σακέτη. Ορισμένα highlights από το παιχνίδι. Μέχρι στιγμής ο Αλεσάντρο Τζεντίλε με 4 δίποτα, μία βολή και ένα κλέψιμο, μία assist, είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής για την Ιταλική ομάδα. Από τους Τούρκους ο Κορκμάζ δείχνει κουρασμένος. Ο Ερντέν σε καλύτερη κατάσταση με τα 4 rebound και τους 2 πόντους. Έχει το μεγαλύτερο βαθμό αξιολόγησης μέχρι στιγμής. Ξεκίνημα στο δεύτερο δεκάλεπτο με τον Μπαλμπάι και πάλι να οργανώνει το παιχνίδι των Τούρκων. Για μία ακόμη φορά οι Τούρκοι δίνουν την μπάλα στον Ιασόβα. Ερντέν με αντίπαλα τον Δεστόρι, αλλά πέφτει πάνω τον Τζεντίλε και κάνει το δεύτερο του κλέψιμο στο παιχνίδι. Αλεσάντρο Τζεντίλε πηγαίνει μέχρι μέσα, βάζει και το καλάθι ο Σάντρο Τζεντίλε, ο οποίος είναι μισή ή και παραπάνω ομάδα μόνος του σήμερα. Προστέρψην και του κοινού που έχει έρθει εδώ στο κλειστό Νίκος Γκάλης. Η αλήθεια είναι ότι η ΕΟΚ, η Ελληνική Ομοσπονδία, ανακοίνωσε sold out για τη σημερινή ομάδα, καθώς στις 8.30 η δική μας εθνική θα αντιμετωπίσει την Σερβία, μια Σερβία η οποία έχει εντυπωσιάσει με τις εμφανίσεις της στις 2 πρώτες ημέρες του Ακρόπολης, χωρίς τον Ιωάννη Παπαπέτρου, αλλά και τον Κώστα Παπανικολάου, με 11 παίκτες η εθνική ομάδα απέναντι στους Σέρβους. Τα μικροπροβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι δύο Έλληνες διεθνείς forward θα τους κρατήσουν εκτός. Σίγουρα πάντως η ατμόσφαιρα θα είναι εντυπωσιακή, με γεμάτες όλες τις κερκίδες εδώ στο ΆΚΑ. Μαχμούτογλου θα στοχίσει, rebound από τον Τζεντίλε, ο οποίος φαίνεται ότι κρατούσε το καλύτερο για το τέλος σε αυτό το τριήμερο τουρνουά. Η μπάλα είναι για τους Ιταλούς.
18 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσουν επίδεση. Στην επαναφορά ο Σάντρο Τζεντίλε. Κάποιες συνεννοήσεις με τον Καρακατσούνη. Και ο Λούκα Βιτάλη. Αφήνει για τον Τεσιτόρι, εδώ γίνεται το λάθος. Καθώς διαβάστηκε μάλλον εύκολα η πρόθεση του Ιταλού γκάρτ από την τουρκική άμυνα. Μαχμούντογλου. Προσπάθησε να βρει τον Ιασόβα, κοντά στο καλάθι, παίρνει το φάουλ από τον Σακέτη. Τον Μπράιαν Σακέτη. Και δικαίωμα για δύο βολές. Στη γραμμή των ελευθέρων βολών, ο Ερσάν Ιασόβα. Άστοχη η πρώτη. Βέβαια, είναι δεδομένο ότι σε ένα τριήμερο τουρνουά ο κάθε οργανισμός, κάθε παίκτη μπορεί να αντιδράσει διαφορετικά, ειδικά την τρίτη ημέρα όταν υπάρχει συσσωρευμένη κούραση. Και αυτό φαίνεται εξετάζοντας κάθε παίκτη των δύο ομάδων. Ντελαβάλε, παίρνει το τρίποντο. Και είναι εύστοχο ο Αμεντέο Ντελαβάλε. Βάζει μπροστά την Ιταλία με διψήφια τιμή πλέον, 24-13. Μαχμούντογλου. Ένα στα πέντε πλέον από τον Μαχμούντογλου και εδώ ο Τζεντίλε έπεσε μπροστά μας. Ο Τζεντίλε που έχει φτάσει στους 11 πόντους έχοντας χάσει μία βολή όλη και όλη. Όλα τα άλλα τα έχει βάλει. Φάουλ του Οσμάν, το οποίο καταλογίζει ο Σόμος. Εδώ ο Τσέντι Οσμάν, παιδί θαύμα του τουρκικού μπάσκετ τα προηγούμενα χρόνια. Φαίνεται πάντως ότι βρίσκεται μπροστά σε ένα πρόβλημα, γιατί οι Cavaliers του Cleveland ούτε τη φετινή σεζόν μπορεί να πει κάποιος ότι θα είναι πρωταγωνίστρια ομάδα. Στο μεταξύ υπάρχει επιθετικό φάουλ από τον Τεσιτόρι. Ενδεχομένως να προλάβατε να δείτε πόσο άγαρμα έστησε το screen ο Τεσιτόρι, που άθελά του τραυμάτισε τον Κώστας Λούκα και πλέον γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Την Τρίτη θα υπάρξει μια επανεκτίμηση. Εδώ βλέπετε πως έριξε τον Ιασόβα. Την Τρίτη λοιπόν η πρώτη επανεκτίμηση για τον Κώστας Λούκα και στη συνέχεια έπειτα από μια εβδομάδα Τεσιτόρι που θα κάνει και νέο φάουλ στον Ερντέν. Δεύτερο προσωπικό μέσα σε διαδοχικές φάσεις. Γι' αυτό και τον αποσύρει ο Σακέτη. Τεσιτόρι ο οποίος αγωνίζεται στην Τρεβίζο. Μια ομάδα η οποία μετά την αποχώρηση του χορηγού ουσιαστικά διαλύθηκε και ξεκίνησε από την αρχή. Εδώ είδαμε το φάουλ του Ερντέν πάνω στο Σακέτη. Χάκετ. Τζεντίλε. Ζητά το σκριν του Μπιλίγκα για να χτυπήσει στα πόδια τον Ερντέν. Το τρίποντο από το Χάκετ είναι άστοχο. Rebound από το Κορχμάς. Προσπαθεί να τρέξει η Τουρκία. Ο Γουίλμπεκιν
Βγάζει για τον Οσμάν, ελεύθερο τρίποντο. Ούτε τώρα όμως θα βρει τον στόχο. Έρντεν θα καρφώσει την μπάλα. Γιατί εκεί που βρέθηκε δεν υπήρχε πιο ασφαλής τρόπος. Τουρκία μειώνει στα 15-24. Ντελαβάλε. Δύσκολη ενέργειά του, ζήτησε φάουλ. Ο Μπιλίνγκα στο μεταξύ κάνει κλέψιμο το τρίποντο από τον Ντελαβάλε. Είναι άστοχο. Τζεντίλε δεν κατάφερε να πάρει το rebound και ο Οσμάν μέχρι μέσα. Goal foul από τον Τσέντι Οσμάν. Γιατί εκεί ο Σακέτη κακώς κατέβασε τα χέρια του. Από τη στιγμή που υπάρχει επαφή, ο διαιτητής είναι αναγκασμένος να δώσει και το foul. Θα δείτε ως επανάληψη. Ο Χάκετ ήταν. Εδώ ο Χάκετ ούτε άμυνα έπαιξε, ούτε παρενόχλησε τον Οσμάν. Έπρεπε να μην κατεβάσει τα χέρια του. Time out υπάρχει από τον Σακέτη με τη διαφορά στους 7 πόντους 24-17. Οι Ιταλοί συνεχίζουν πλέον χωρίς τον Αλεσάντρο Τζεντίλε. Εδώ ο Μέο Σακέτη στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Με τον Μάρκο Μπελινέλη να επιστρέφει στην πεντάδα. Στο παιχνίδι στο οποίο η Τουρκία μόλις στα τελευταία λεπτά δείχνει σημάδια αντίδρασης. Έπειτα από το αργό ξεκίνημα που είχαν οι παίκτες του Σαρίτσα. Μειώνουν στο 18-24. Και τώρα ο Χάκετ. Μπελινέλη. Μπελινέλη ο οποίος δεν έχει πρόβλημα να στάρει στη σειρά 20 άσφαγα σουτ. Αλλά και να βάλει πολύ δύσκολες προσπάθειες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Το rebound είναι από τον Σακέτη, τον Μπράιαν Σακέτη. Τώρα ο Αμπάς. Σακέτη σουτάρει, χωρίς να βρει τον στόχο. Ουίλμπεχιν. Θα μπορούσε να χτυπήσει στα πόδια τον Αμπάς, δεν το έκανε. Μπελμπάι. Πέντε δευτερόλεπτα στην επίθεση των Τούρκων. Ο Γουίλμπεκιν, προσωπική ενέργεια, δύσκολη πραγματικά. Τελειώνει τη φάση ο Γιασόβα. Με τη λήξη της επίθεσης, του χρόνου επίθεσης. Για το 20-24, 5,5 λεπτά πριν από το ημίχρονο. Αμπάς, άστοχο το τρίποντο. Η μπάλα φεύγει μέσα από τα χέρια του Ερντέν. Είναι ο Γιασόβα εκεί για να την κερδίσει. Μπαλμπάι μέχρι μέσα. Τελειώνει τη φάση με δυναμικό τρόπο. Ο Ντόγκους Μπαλμπάι για το 22-24. Μπελινέλη. Με ένα εύστοχο σουτ μέχρι στιγμής. Δίνει για τον Χάκετ. Μέχρι μέσα ο Χάκετ. Παίρνει το φάουλ από τον Ερντέν. Εδώ είδαμε μια μονομαχία επίπεδο Ευρωλίγκας. Ο Ντάνιελ Χάκετ. Πρωταθλητής Ευρώπης με την Τσέσκα Μόσχα του Ιτούδη. Με ενεργό ρόλο. Ο Χάκετ ο οποίος είναι μαχητής, πολεμιστής. Το γνωρίζαμε από την εποχή που αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό. Είναι εντυπωσιακός ο τρόπος με τον οποίο εναρμονίστηκε με όσα ζητούσε ο Ιτούδη στην Τσέσκα. Με συνέπεια να γίνει ένας ισότιμος πρωταγωνιστής. Με το δικό του τρόπο. Και το time out το οποίο έρχεται και πάλι
στα 5 λεπτά και 1 δευτερόλεπτο πριν να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο, η Τουρκία έχει μειώσει στους 2 πόντους, το σκόρ είναι στο 24-22. Και πάλι στον Νίκος Γκάλης του ΆΚΑ, το παιχνίδι το οποίο έχει ακόμα ένα πεντάλεπτο για να πάμε στην ανάπαυλα. Η Ιταλία έχει μείνει στους 24 πόντους, αλλά τώρα θα εκτελέσει βολές με τον Ντάνιελ Χάκετ, καθώς και οι δύο ομάδες έχουν φτάσει στον πόνους. Ο Χάκετ, ο οποίος γεννήθηκε στο Φορλί, μεγάλωσε στο Πέσκαρο και στη συνέχεια πήγε στην Αμερική. Γυμνάσιο στην Καλιφόρνια, στο Southern California κολέγιο και στη συνέχεια ξεκίνησε την ευρωπαϊκή του πορεία εφορμώντας από την Ιταλία με τη Στρεβίζο, Πέζαρο, Σιένα, εκεί έγινε ευρύτερα γνωστός. Στη συνέχεια η διετία 15-17 στον Ολυμπιακό, Μπάμπερκ και ΣΕΣΚΑ Μόσχας για τον τίτλο στην Ευρωλίκα. Η Ασόβα, 26-24 από τον πιο έμπειρο παίκτη και αυτόν με τις πιο πλούσιες παραστάσεις που έχει στο ρόσερ του Σαρίτσα. Μπελινέλη. Μπελινέλη μπορεί να σου βάλει 10 πόντους στη συνέχεια. Απ' την άλλη είναι τέτοιου είδους παίκτης. Το κλέψουμε από τον Μπρουξ. Νέα κατοχή για την Ιταλία. Ο Μπιλίνγκα είναι με τον Γουίλμπεκιν. Δεν περνά την μπάλα όμως αυτό το mismatch. Αμπάς μέχρι μέσα. Δεν τελειώνει τη φάση γιατί το μαρκάρισμα του Γιασόβα ήταν στη μέση του. Του έσπασε την κίνηση. Εδώ ο Αγούντο Αμπάς. Αν δεν υπήρχε φάουλ, θα είχε καρφώσει την μπάλα. Δίνει εντυπωσιακές φάσεις. Εδώ ο Αμπάς. Παίκτης της Μπρέσια στο Ιταλικό πρωτάθλημα. Αρκετά κοντρολαρισμένος, εδώ η μπάλα στριφογύρισε στην Στεφάνη για να βγει έξω. 29-24, τελευταίο τετράλεπτο πλέον για το πρώτο ημίχρονο. Μπαλμπάι. Κορκμάζ που πήρε αρκετές ανάσες από το Σαρίτσα. Η Γιασόβα θα χάσει την μπάλα, όχι, θα την κρατήσει. Πάρα πολύ δύσκολο το σουτ, αλλά η μπάλα από τα χέρια του Μπιλίνγκα εκτός αγωνιστικού χώρου την ώρα που πάλευε μαζί με τον Μπελινέλη, τον συμπαίκτη του, για να πάρουν την μπάλα και την κατοχή. Η Ασόβα για μία ακόμη φορά θα βρει τον στόχο. 29-26. 6 πόντι από επιθετικά rebound για την Τουρκία, 2 μόλις για την Ιταλία. Είδα τον Μπελινέλη, ζήτησε και το φάουλ. Off balance shoot και off balance shoot δεν υπάρχει από αυτό που έκανε. Βαλμπάι μέχρι μέσα. Έχει εντυπωσιακό άλμα ο Ντόκους Βαλμπάι. Και ταχύτητα
Αυτά είναι τα προσόντα του. Φέρει το παιχνίδι στον πόντο. Βλέπετε σε αυτό το δεκάλεπτο 7-10. Σουτ. Δίποτα. Η Τουρκία μόλις 2 στα 6 η Ιταλία. Και το επιθετικό φάουλ στον Χάκετ που δίνει ο Ζαχαρής. Το φάουλ ήταν του Μπιλίγκα. Γι' αυτό και αποσύρεται, μιας και είναι το δεύτερο προσωπικό. Ο Μπουγκραχάν Τουντσέρ για τον Τσεντίος Μαν. Σε άμυνα ζώνης πλέον οι Ιταλοί. Ναι. Τρίποντα από τον Οσμάν. Εξαιρετική ενέργεια. Μπροστά η Τουρκία πλέον με 31-29. Καθώς αυτή η ζώνη με προσαρμογές δεν βγήκε στην πρώτη φάση. Χάκετ, προσωπική ενέργεια για την ισοπαλία στους 31 πόντους. Ο Ντάνιελ Χάκετ στους 4 πόντους είναι το πρώτο σούτ εντός παιδιάς που κάνει. Ο Χάκετ που έχει κερδίσει 4 φάουλ. Έχει κάνει ένα κλέψιμο και έχει δώσει 2 ασίστ. Οσμάν. Κορκμάζ. Ο Γιασόβα είναι ψηλότερος από τον Μπελινέλη και τελειώνει τη φάση. Με ένα βασικό προτέρημα που έχει. Να σουτάρει χωρίς να κατεβάσει τα χέρια κάτω. Παίρνει την μπάλα δηλαδή πάνω και σουτάρει από εκεί που είναι. Με μία μικρή κίνηση. Νέο λάθος από τους Ιταλούς. Αυτή τη φορά ο Ρίτσι δεν πρόλαβε την μπάλα. Ο Τζιανπάλο Ρίτσι που έχει περάσει στον αγώνα. Παίκτης της Virtus Bologna από τη νέα σεζόν. Νέο τρίποντο από τον Τσεντίος Μαν. Που φαίνεται ότι βρήκε τη θέση του. 36-31. Υπάρχει time out από τον Μέο Σακέτη από την Ιταλία. Θα ήθελα να με ενημερώσει το βαν των εξωτερικών μεταδόσεων αν θα μείνουμε εδώ ή αν θα πάμε σε διαφήμιση. Με το score στο 36-31. ...99 δευτερόλεπτα πλέον πριν να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Η Τουρκία που ξεκίνησε χωρίς ενέργεια αυτόν τον αγώνα βρέθηκε πίσω ακόμη και με διψήφια τιμή στο σκορ. Στη συνέχεια επανήλθε έχοντας τον Ερσάνι Γιασόβα σε εξαιρετική κατάσταση. Ο Γιασόβα έχει φτάσει στους 12 πόντους με 4-6 δίποτα, 1-1 τρίποντο και 1-2 βολές. Ενώ ο Τσεντίος Μαν με τα 2 κολλητά τρίποντα που έβαλε έχει φτάσει στους 9. Αυτοί είναι οι δύο πυλώνες στο επιθετικό παιχνίδι της Τουρκίας. Και η βασική υπεύθυνη για το 36-31 που έχει διαμορφωθεί. Ένα και 30 πλέον πριν να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Τζεντίλε που επανήλθε στην πεντάδα της Ιταλίας. Μπελινέλη δίνει για τον Χάκετ. Τζεντίλε θα μπει μέχρι μέσα το drive και το καλάθι από τον Αλεσάνδρο Τζεντίλε. Ο οποίος σήμερα παίζει πιο όρημα από κάθε άλλο παιχνίδι εδώ στο Ακρόπολης. 36-33. Μπαλμπάι, φοβερή σταυρωτή τρίπλα και το lay-up. Μπορεί να του λείπει ύψος, είναι μόλις 1,85. Αλλά βλέπετε ότι έχει στοιχεία στο παιχνίδι του. 11 στα 17 σουτ για την Τουρκία σε αυτό το δεκάλεπτο.
5 στα 12 για την Ιταλία. Χάκετ μέχρι μέσα. Δεν τελειώνει τη φάση. Μάχια το rebound. Ο Ρίτσι δεν καταφέρνει με το follow. Τώρα μπαλμπάει. Φεύγει. Δίνει ελεύθερο τρίποδο στο Κορκμάζ. Θα στοχίσει αυτός. Γιασόβα. Οσμάν. Το στόπ από τον Τζεφ Μπρουξ. Η μπάλα όμως παραμένει σε τουρκική κατοχή. Εδώ ο Τζεφ Μπρουξ έδωσε ένα highlight και νέο time out, το οποίο υπάρχει από τον Φουξαρίτσα, γιατί έχει 8 δευτερόλεπτα στη διάθεσή της η Τουρκία για να εκδηλώσει επίθεση. Κοιτάξτε, εντυπωσιακό το stop από τον Τζεφ Μπρουξ. Περίμενε τον Οσμάν. Στη συνέχεια ο Ρίτσι δεν κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Scorers, ο Τζεντίλε στους 13, πολύ μακριά οι υπόλοιποι Ιταλοί. Ο Γιασόβα καλύτερος για την Τουρκία στους 12, 9 ο Οσμάν, στους 6 ο Μπαλμπάι ανέβηκε με αυτά τα lay-up. Μιας και βλέπετε ορισμένα στατιστικά στοιχεία, πρέπει να ξαναπούμε ότι για τη σημερινή ημέρα δεν υπάρχουν άλλα εισιτήρια. Η ΕΟΚ ανακοίνωσε sold out, μιας και εξ αρχής περιμέναμε το παιχνίδι της δικής μας εθνικής ομάδας κόντρα στη Σερβία σήμερα το βράδυ στις 8.30. Ένα παιχνίδι το οποίο θα είναι το τελευταίο πριν από τις επίσημες οργανώσεις για την εθνική ομάδα μπροστά στο ελληνικό κοινό. Θα ακολουθήσουν φιλικά παιχνίδια στην Κίνα. Η εθνική που αναχωρεί την Τρίτη, χωρίς τον Κώστα Σλούκα. Σλούκας, ο οποίος παραμένει στην Αθήνα με επιθετικές θεραπείες, να προσπαθήσει για να επανέλθει το συντομότερο δυνατόν στις τάξεις του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος. Ένας κομβικός παίκτης για τα πλάνα της Κουρτόπουλου. Εδώ είδαμε ότι αν είναι αυτό που έδειξε ο Σαρίτσα, το lay-up του Αράρ δεν βρήκε τον στόχο. Πλέον 13,3 δευτερόλεπτα στη διάθεση της Ιταλίας για να εκδηλώσει επίθεση στη λήξη του ημιχρόνου. 38-33 το σκορ. Χάκετ. Παίρνει το σκρίν από το Ρίτσι. Μπαίνει μέσα ο Χάκετ. Τελειώνει τη φάση στα 4 δευτερόλεπτα χρόνια από το τέλος. Οι Τούρκοι μπορούν να σκοράρουν. Κορκμάζ το γνωρίζει. Αλλά ο Ρίτσι έξυπνα βάζει το σώμα του μπροστά στον Τούρκο και δεν το επιτρέπει να σηκωθεί έστω και από δύσκολο σημείο για να σουτάρει με όσες λίγες πιθανότητες είχε στη διάθεσή του για να δώσει πόντους στην τουρκική ομάδα. 38-35 η Τουρκία μπαίνει μπροστά σε ρόλο οδηγού. Κοιτάξτε, 26-16 το δεύτερο δεκάλεπτο για την Τουρκία. Τα λέει όλα για τη μορφή που πήρε το παιχνίδι στην δεύτερη περίοδο. 38-35 θα πούμε αρκετά περισσότερα έπειτα από 12 περίπου λεπτά.
Επιστρέψαμε στο κλεισό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, εδώ που η Τουρκία προηγείται με 38-35 της Ιταλίας. Σε δύο λεπτά θα ξεκινήσει το τρίτο δεκάλεπτο. Ένα παιχνίδι το οποίο έχει τη δική του μορφιά. Στο μεταξύ ο κόσμος έχει αρχίσει να γεμίζει τις κερκίδες εδώ στο Νίκος Γκάλης. Θα έχουμε πιένες σήμερα για το παιχνίδι της Εθνικής κόντρα στην Σερβία που θα ξεκινήσει στις 8.30. Εμείς θα δούμε το δεύτερο ημίχρονο ανάμεσα στην Τουρκία και την Ιταλία έπειτα από το τελευταίο διαφημιστικό μήνυμα. Στον Νίκος Γκάλης του ΆΚΑ λοιπόν, όπου το παιχνίδι θα ξεκινήσει εντός ολίγων δευτερολέπτων. Οι Τούρκοι αφυπνίστηκαν μετά την πρώτη περίοδο και έχουν ισορροπήσει το παιχνίδι, έχουν περάσει μάλιστα και μπροστά με 3. Κατά συνέπεια θα δούμε ένα παιχνίδι με μεγαλύτερο δυναμισμό από τη στιγμή που αμφότερες οι ομάδες αναζητούν την νίκη για να φύγουν χαμογελαστές από το φετινό τουρνό Ακρόπολης. Ξεκίνουμε λοιπόν στο δεύτερο ημίχρονο με τον Αλεσάντρο Τζεντίλε, το μεγάλο πρωταγωνιστή για την Ιταλία στο πρώτο μισό. Μπελινέλη. Αφήνει για τον Τζεντίλε. Αυτοί είναι οι δύο ηγέδες της ομάδας. Τζεντίλε θα σουτάρει επιθετικό rebound από τον Μπιλίνκα. Υπάρχει φάουλ όμως, όπως λέει ο Ζαχαρής. Από τον Μπιλίνκα και μάλιστα είναι το τρίτο. Γιασόβα για τον Αράρ. Εδώ είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για τον Μπρουκς. Παίζει καλή άμυνα όμως. Τζεντίλε στον ευθυδιασμό. Θα καρφώσει για μία ακόμη φορά ο Αλεσάντρο Τζεντίλε. Ο οποίος φτάνει στους 15 πόντους έχοντας 7 στα 8 δίποντα. Νωρίτερα το σούτ που έχασε από μέσα απόσταση ήταν το μοναδικό στο οποίο είχε αστοχήσει στο σημερινό παιχνίδι, πέρα από μία βολή. Και πάλι Τζεντίλε. Αφήνει για τον Χάκετ. Τζεφ Μπρουκς. Ο Μπρουκς σταματά στα 6 μέτρα και εκτελεί. Λανθασμένη επιλογή. Κορκμάν. Κορκμάζ. Για τον Οσμάν. Αράρ και Μπαλμπάι. Μπαλμπάι, ο οποίος έβγαλε στον Ιασόβα. Καλή άμυνα όμως, υπήρχε χέρι αντιπάλου πάνω του, τον επηρέασε. Στη γωνία ο Χάκετ έχει ελεύθερο τρίποντο, θα το πάρει και θα ευστοχίσει ο Ντάνιελ Χάκετ. Για το 38-40 η Ιταλία περνάει και πάλι μπροστά. Κορκμάζ. Μπαλμπάι προσπαθεί να περάσει την μπάλα στην Ιασόβα. Τελικά θα πάρει την επιλογή. Επιθετικό rebound από τον Αράρ και 9-14 στους Τούρκους. Όμως γίνεται το λάθος από τον Κορκμάζ. Μπρουκς σταματά την τρίπλα. Και κάνει λάθος με τη σειρά του. Κορκμάζ ελεύθερο τρίποντο. Θα το πάρει και θα απαντήσει στον Ντάνιελ Χάκετ. 41-40. Μπελινέλη, πολύ όμορφα. Με δύο διαδοχικά ψηλά άλματα πήρε την μπάλα και την έστειλε μετά στο καλάθι της Τουρκίας για το 42-41. Πότο-πότο πλέον οι δύο ομάδες. Μπαλμπάι. Οσμάν θα μπει μέχρι μέσα, παίρνει το φάουλ από τον Μπρουκς.
Το σφύριγμα του Σόμου. Δικαίωμα για δύο βολές στον Τσέντι Οσμάν. Οσμάν, 24 ετών, έγινε draft νούμερο 31 το 15 από τη Μινεσότα. Στους Timberwolves δεν έπαιξε ποτέ όμως, πήγε κατευθείαν στους Cleveland Cavaliers. Ξεκίνημα με θητεία δίπλα στο LeBron. Στη συνέχεια ο LeBron έφυγε για τους Lakers και έμεινε εκεί σε μια ομάδα η οποία διαλύθηκε ουσιαστικά. Αναζητώντας κάτι καλό στο draft. Hackett. Νέο τρίποντο, εύστοχο από τον Daniel Hackett. Θυμίζει οι μέρες Ολυμπιακού και ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Ο Daniel Hackett, ο οποίος είναι ένα πολυεργαλείο πάνω στο παρκέ. Έπειτα από το σοβαρό τραυματισμό που είχε, έχει επανέλθει πλέον για τα καλά. Μπαλμπάι θα στοχίσει. Το rebound είναι από τον Τζεντίλε. Παίρνει μόνο στην προσπάθεια το φάουλ από τον Κορκμάζ που τον σόριασε πάνω στο παρκέ. Ο Κορκμάζ, ο οποίος μετά την εκπληκτική παρουσία του χθες το βράδυ απέναντι στη δική μας εθνική, σήμερα δείχνει ιδιαίτερα καταβεβλημένος. Ενδεχομένως γι' αυτό έρχεται και το time out από τον Φουξαρίτσα. 45-41 μπροστά η Ιταλία. Αυτός είναι ο Αλεσάντρο Τζεντίλε που κάνει πράγματα και θαύματα στο σημερινό παιχνίδι. Κοιτάξτε, 7 στα 8 τίποτα, 1-2 βολές, 4 rebound, 1 assist, 3 κλεψίματα. Είναι εκ διαμέτρου αντίθετη η σημερινή του παρουσία συγκριτικά με το πρώτο παιχνίδι που έπαιξε απέναντι στην Ελλάδα. Βάζει και τη βολή. Τζεντίλε, ο οποίος πέρσι αγωνίστηκε στην Εσουδιάντες. Αλλά γενικά, όπου πηγαίνει τα τελευταία χρόνια, δεν μπορεί να στεριώσει. 46-41, Οσμάν. Κορκμάζ. Μπαλμπάι και πάλι Φουρκάν Κορκμάζ. Εδώ πήγε να πάρει το φάουλ, όμως ο Μπιλίγκα έπαιξε καλή άμυνα. Δεν κατέβασε τα χέρια του. Το κάρφωμα από τον Τζεντίλε που παίρνει και το φάουλ. Εκπληκτική συνεργασία των Ιταλών. Ο Τζεντίλε, λες και είχε ελαττήρια στα πόδια, σηκώθηκε και κάρφωσε την μπάλα στο τουρκικό καλάθι σε μια άκρως εντυπωσιακή φάση. Μπελινέλη, Μπιλίγκα, Τζεντίλε και βέβαια εδώ ο Σάντρο Τζεντίλε, ο οποίος έχει φτάσει στους 19 πόντους. Ενώ έχει κερδίσει και 5 φάουλ από αντιπάλους, τα περισσότερα από κάθε άλλον Ιταλό. Για Σόβα. Σε Τιοσμάν. Η Τουρκία για ακόμη μια φορά δεν έχει inside παιχνίδι. Και αυτό πληρώνει. Μπρουξ.
Θα αστοχίσει. Κορκμάζ. Σανλή και Οσμάν. Γίνεται το κλέψιμο από τον Τζεντίλε στην προσπάθεια τροφοδότησης του Σανλή. Θα πάει μέχρι μέσα. Θα βάλει το καλάθι. Ο Οσμάν πήγε προς τα πίσω για να αντιμετωπίσει αυτό το mini Eurostep που έκανε ο Τζεντίλε. Η Ιταλία που τρέχει ένα σερί 16 αναπάντητων πόντων προηγείται πλέον με 10. 51-41. Μπαλμπάι, ακόμη ένα τρίποντο για τους Τούρκους. Για μία ακόμη φορά και στο σίδερο. Μπρουκς, εκπληκτική φάση με την πάσα του Μπελινέλη να αδειάζει όλη την αντίπαλη άμυνα και τον Μπρουκς να παίρνει και το φάουλ στο lay-up που επιχείρησε. Κοιτάξτε εδώ. Εκπληκτική assist από τον Μάρκο Μπελινέλη. Ο Τζεφ Μπρουκς θα σουτάρει και μια συμπληρωματική βολή ο Σανλή περνά στον πάγκο. Με δύο φάουλ και αυτός. Στα τρία ο Ερντέν. Στον πάγκο και ο Χάκετ. Στη θέση του πέρασε ο Λούκα Βιτάλη. Τζεφ Μπρουκς. Παίκτης και αυτός της Αρμάνι Μιλάνο, του Έτορε Μεσίνα δηλαδή, που επέστρεψε στην Ευρώπη έπειτα από 5 χρόνια στον πάγκο των Spurs, δίπλα στο πλευρό του σπουδαίου Γκρεκ Πόποβιτς. Ερντέν είναι με 3 φάουλ, έριξε μια ψηλή αγωνιά για να πάρει μισό μέτρο, αλλά δεν κατάφερε να τελειώσει τη φάση και το χτύπημα στο πρόσωπο, στο μάτι του Τζεφ Μπρουκς. Γίνεται αλλαγή, εδώ κοιτάξτε, από τον Ιασόβα, όχι από τον Ερντέν το χτύπημα. Εδώ ο Αμερικανός που έχει πάρει ιταλικό διαβατήριο. Το Σεπτέμβριο του 18, λιγότερο δηλαδή από ένα χρόνο, το έχει στα χέρια του. Το λάθος από τον Βιτάλη. Ή αν θέλετε το κλέψιμο του Κορκμάζ. Στον εφηδιασμό ο Σμπάν. Να μια καλή φάση από τους Τούρκους έπειτα από αρκετή ώρα είναι αλήθεια. 54-43. Ο Σμπάν φτάνει στους 11. Ο Ιασόβα έχει 12 για την Τουρκία. Τζεντίλε. Αυτός είναι στους 21. Τελειώνει για μια ακόμη φορά τη φάση ο Τζεντίλε. Και το φάουλ του Σακέτη πάνω στον Οσμάν. Ο Σακέτη εκεί δεν κατάλαβε τίποτα. Έπεσε όλος, ολόκληρος Οσμάν πάνω του, αλλά δεν κατάλαβε τίποτα ο Μπράιαν Σακέτη. Τα λέει με τον Σόμο. Πάρα πολύ δυνατό παιδί. Το time out έρχεται από την Ιταλία αυτή τη φορά. Με το σκορ στο 56-43. Επιστρέφουμε στον Νίκος Γκάλης του ΆΚΑ. Βλέπετε ότι η Ιταλία τρέχει ένα επιμέρους σκορ 21-5 στην τρίτη περίοδο. Έχει επικρατήσει ολοκληρωτικά απέναντι στην αντίπαλη ομάδα. Γι' αυτό και το σκορ έχει πάρει διαστάσεις 56-43 για την Ιταλία. Ιασόβα
Για τον Οσμάν υπάρχει φάουλ από τον Σακέτη, κατέβασε το χέρι του και έκανε την παράβαση. Εδώ ο Φουξαρίτσα. 4 ομαδικά η Ιταλία. Από το επόμενο οι Τούρκοι εκτελούν βολές. Η Ασόβα παίρνει το φάουλ από τον Τεσιτόρη. Εδώ τι μπορεί να πει ο Τεσιτόρη. Ο Ιασόβα πεσμένος γύρισε και ζήτησε από τον Σόμο να εκτελέσει βολές, αλλά ούτως ή άλλως είναι το πέμπτο. Κοιτάξτε εδώ τη φάση. Πόσο άγαρμα έπεσε πάνω του ο Τεσιτόρη. Δεν θυμίζει και πολύ μπασκετμπολίστα, είναι αλήθεια. Κάνει το τρίτο του φάουλ και το πέμπτο ομαδικό για την Ιταλία. Πρώτη άστοχη βολή. Μέσα η δεύτερη. Ο Ιασόβα, ο οποίος έχει περάσει από πολλές και διάφορες ομάδες. Milwaukee Bucks, τρεις φορές μάλιστα στους Bucks. Detroit Pistons, Orlando Magic, Philadelphia Sixers, Atlanta Hawks. Αλλά είναι ένας παίκτης από τον οποίο ξέρεις ότι θα πάρεις το 7 με το 8. Δεν θα πάρεις το 10, σπάνια θα το πάρεις το 10, αλλά 7 με 8 θα το πάρεις σε κάθε παιχνίδι. Αυτή η αξιοπιστία του είναι που του δίνει συμβόλαια στο NBA. 2,5 λεπτά ακόμη για την τρίτη περίοδο. Τζεντίλε, εδώ θα στοχίσει το rebound. Εύκολο από τον Μπίρσεν που έχει περάσει τον αγώνα. Η μπάλα είναι για την Τουρκία. Ο Μέο Σακέτη στην άκρη του πάγκου του δίνει οδηγίες. Δίπλα από το παρκέ. Ουγκουρλού. Εξαιρετική κίνηση, όχι όμως και το σουτ. Και το goal foul, όχι. Μόνο το foul από τον Μπίρσεν. Τον Μέτετσαν Μπίρσεν, ο οποίος ανήκει στην ΕΦΕΣ και είναι ένα από τα νέα παιδιά του τουρκικού μπάσκετ. Πρώτη βολή εύστοχη. Από τον Μπίρσεν. Μέσα και η δεύτερη. 46-56. Η Τουρκία ρίχνει διαφορά στους 10 και πιέζει. Σε μια προσπάθεια να αντεπιτεθεί. Τζεντίλε. Θα σπάσει την πίεση και θα βγάλει την μπάλα για τον Δελαβάλε. Βιτάλη. Τρίποντα από τον Ρίτσι. Ούτε τώρα ο Ρίτσι, ούτε χθες τα έβαλε. Συνεχίζει σε αυτό το αρνητικό σερί. Ο Μπουγκραχάν Τουντσέρ. Για τον Μαχμούτογλου και πάλι του Τουντσέρ. Το φάουλ του Ντελαβάλε ή του Τεσιτόρη. Για να δούμε τι θα δείξουν οι διαιτητές. Ενεπλάκησαν και οι δύο παίκτες στη φάση. Του Τεσιτόρη, πράγματι. Με 4 φάουλ αποσύρεται ο Τεσιτόρη στη θέση του ο Πολ Μπιλίγκα. 1:34 ακόμη για να κλείσει η τρίτη περίοδος. Ο Μελί Μαχμούτογλου φτάνει στους 4 πόντους. Ο Μαχμούτογλου, ο οποίος δεν έχει ανεβάσει στροφές σε αυτό το τουρνουά. Ο αρχηγός δηλαδή της Φενέρμπαχτσε.
το zone press των Τούρκων. Το εφάρμοσαν και χθες ο Ρίτσι. Και το τρίποδο από τον Ντελαβάλε που είναι εύστοχο. Ο Αμεντέο Ντελαβάλε. Ο 26χρονος γκάρτ της Ολύμπια Μιλάνο. Τουντσέρ. Το κλέψουμε από τον Βιτάλη. Πήρε μαζί του και έναν θεατή που βρισκόταν δίπλα και ένα φωτογράφο. Σύφουνας ο Βιτάλη. Ευτυχώς δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα περαιτέρω. Θα δείτε εδώ σε επανάληψη στην προσπάθειά του να συγκρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Φεύγει. Εκεί υπάρχει ένα στέλεχος της... Βλέπετε και εμάς εδώ. Και ένα στέλεχος της στατιστικής υπηρεσίας. Το παιχνίδι θα συνεχιστεί. Ο Φουξαρίτσα. Τουντσέρ. Παίκτης ο οποίος έχει χαρακτηριστικά για τον Οσμάν. Είναι κακό το σούτ. Rebound από ποιον? Από τον Μαχμούτογλου. Νέα κατοχή για την Τουρκία. Ο Τουντσέρ. Ερντέν δεν θα τελειώσει τη φάση. Αυτά τα τελειώματα είναι τα οποία δεν τον καθιέρωσαν ποτέ ως έναν top class ψηλό. Το κορμί υπάρχει, αλλά από εκεί και πέρα. Βιτάλη για τον Πιλίνκα τον είδε. Του παίρνει την μπάλα μέσα από τα χέρια ο Γιασόβα, αλλά αυτή επιστρέφει σε αυτόν και καρφώνει την μπάλα. 61-48. Τελευταία επίθεση πλέον για την τρίτη περίοδο. Ο Τουντσέρ. Φινή για τον Οσμάν. Το στόπ εντυπωσιακό από τον Τζεντίλε. Το δεκάλεπτο το οποίο τελειώνει με μια εντυπωσιακή τάπα από τον Αλεσάντρο Τζεντίλε. 61-48 μπροστά η Ιταλία, αλλά 10 λεπτά παιχνιδιού για να ολοκληρωθεί ο πρώτος αγώνας της τρίτης ημέρας στο τουρνουά Ακρόπολης. Άλλα 10 λεπτά λοιπόν εδώ στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων της Σαλονίκης Γκάλης για το πρόγευμα της τρίτης ημέρας. Θα ακολουθήσει στις 8.30 το παιχνίδι ανάμεσα στην δική μας εθνική ομάδα με τον Γιάννη Αντετοκούμπο και τον Νίκα Λάθη, χωρίς όμως τους Παπαπέτρου και Παπανικολάου σήμερα, απέναντι στην Σερβία των 7 Footers, των NBAers. Ένα παιχνίδι στο οποίο θα μετρήσουμε κάποιες δυνάμεις. Από τη στιγμή όμως που η δική μας εθνική είναι ελλιπής, δεν μπορεί να πει κάποιος ότι θα εξαρθούν και τα πιο ασφαλή συμπεράσματα. Και εδώ το εντυπωσιακό στόπ του Τζεντίλε στη λήξη της τρίτης περίοδου. Ένα highlight για το παιχνίδι που παρακολουθούμε. Το τέταρτο δεκάλεπτο θα ξεκινήσει ευθύς αμέσως. Με την Τουρκία να κυλώνει την πρώτη επίθεση. Ο Γιασόβα προσπαθεί να παίξει ένας εναντίον όλων και αυτή η λογική δεν
ευσταθεί σε αυτό το επίπεδο. Και τώρα ο Ερντέν που ανταποδίδει την τάπα στο Τζεντίλε. Ντελαβάλε. Θα πάρει για μία ακόμη φορά το τρίποντο. Θα αστοχίσει παραλίγο να μπει αυτοκαλάθι στην διεκδίκηση του rebound. Τελικά ο Μαχμούντογλου. Θα αφήσει τον Ιασόβα. Παίρνει τρίποντο NBA. Θα αστοχίσει. Οσμάν το επιθετικό rebound. Τελειώνει τη φάση. Ο Τσεντί Οσμάν. 61-50. Το double team και το κλέψιμο και το κάρφωμα του Οσμάν. Ο Τούντσερ μαζί με τον Ιασόβα οδήγησαν σε λάθος τους Ιταλούς εδώ σε αυτό το zone press το οποίο το εφαρμόζει αρκετές φορές ο Σαρίτσα, ο νέος προπονητής της Καρσίγιακα. Τρίποντα από τον Τελαβάλε είναι άστοχο, επιθετικό rebound από τον Ρίτσι. Τζεντίλε βγάζει την μπάλα για τον Βιτάλε αλλά γίνεται το λάθος τελικά. Από τα πόδια του Μαχμούντογλου η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Πολύ ορθά του το δείχνει ο Σιώμος. Και βέβαια αυτή η αριθμία των Ιταλών στο ξεκίνημα της τέταρτης περίοδου. Οδηγεί τον Σακέτη να επαναφέρει τον Ντάνιελ Χάκετ στον αγωνιστικό χώρο αλλά και τον Αούντο Αμπάς. Στη θέση του Τζεντίλε. Ο Τζεντίλε έχει παίξει 20 λεπτά μέχρι στιγμή στο παιχνίδι και είναι στους 23 πόντους με 3 στις 5 βολές και 10 στα 13 δίποτα. Έχει πάρει 6 rebound, έχει 6 κερδισμένα φάουλ, έχει κάνει 5 κλεψίματα, μία assist και ένα κόψιμο. Πραγματικά εντυπωσιακά νούμερα από τον Σάντρο Τζεντίλε. Μιλίγκα, Χάκετ. Κυκλοφόρησε με εξαιρετικό τρόπο την μπάλα η Ιταλία και βρήκε το ελεύθερο σουτ. Ο Χάκετ ευστόχησε για το 64-52. Μέχρι στιγμής η εικόνα της Ιταλίας δίνει το δικαίωμα στον Μέο Σακέτη για να αισιοδοξεί ότι από τη στιγμή που θα μπουν στην ομάδα και ο Τζίτζι Ντατόμε με τον Ντανίλο Γκαλινάρη ότι θα βελτιωθούν ακόμη περισσότερο τα πράγματα. Η Ιασόβα, Μαχμούντογλου, το τρίποδο σαν προπόνηση και το φάουλ το οποίο κάνει ο Ντάνιελ, όχι. Ναι, ο Χάκετ, πράγματι. Αν και ο ίδιος διαφωνεί, ο Χάκετ, ο οποίος ζήτησε επιθετικό φάουλ. Στο μεταξύ, η αλλαγή με τον Ρίτσι στον πάγκο και τον Τζεφ Μπρουκς στον αγωνιστικό χώρο για την Ιταλία. Ο Μπίρσεν για τον Μαχμούντογλου. Η Ιασόβα. Εδώ η γνωστή κίνησή του. Κολλημένος πάνω στον αντίπαλό του. Παίρνει την μπάλα και εκτελεί χωρίς να κατεβάσει τα χέρια. 54-64 μειώνει η Τουρκία. Η ώρα και για τον Μάρκο Μπελινέλη να περάσει τον αγώνα. Θα πάρει την μπάλα από τον Μπιλίγκα. Μπαίνει μέχρι μέσα το stop από τον Ιασόβα.
την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου για την Ιταλία. 7 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο για να εκδηλώσει σουτ η σκουάντρα Ατζούρα. Ο Αμπάς είδε ότι δεν έχει πάσα και πέταξε την μπάλα στα πόδια του Οσμάν. Ολοκληρώνεται ο χρόνος, ο Χάκετ από μακριά θα στοχίσει επιθετικό rebound από τον Μπιλίνκα. Το φάουλ το οποίο παίρνει από τον Πίρσεν. Δικαίωμα για δύο βολές. Στο μεταξύ οι κερκίδες στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων έχουν αρχίσει να γεμίζουν. Μία ώρα και πέντε λεπτά πριν από την έναρξη του δικού μας παιχνιδιού απέναντι στη Σερβία. Ένας αγώνας προετοιμασίας αλλά με πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολίας. Εξού και με περίσσιο ενδιαφέρον από τους φιλάθλους που έχουν εξαντλήσει τα εισιτήρια. Οσμάν. Goal foul, εντυπωσιακό από τον Πίρσεν, ο οποίος πήρε τα βήματα. Χειροκροτήματα από το τεχνικό team του Σαρίτσα. Τον βλέπετε εδώ, τον νεαρό σέντερ. Μετά την πάσα του Οσμάν. Ο Αμπάς εκεί. Ήταν πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσει την ορμή με την οποία ερχόταν ο αντίπαλός του. Ο οποίος ευστοχεί και στη βολή. Μονοψήφια πλέον η τιμή, 66-57 για την Ιταλία που εκδηλώνει επίθεση με τον Ντάνιελ Χάκετ. Παίρνει το screen από τον Μπιλίνγκα. Μπρουκς. Ο Μπελινέλη είναι στη δεξιά γωνία, περιμένει. Ο Χάκετ, ο οποίος πηγαίνει σε μια ατομική ενέργεια. Επιθετικό rebound από τον Μπρουκς, ο οποίος προσπάθησε να γυρίσει προς το καλάθι, αλλά η μπάλα έφυγε μέσα από τα χέρια του. Οσμάν τώρα στον ευνηδιασμό, τελειώνει τη φάση. 59-66. Το παιχνίδι το οποίο πάει να ξαναγίνει ντέρμπι. Αμπάς. Μπρουκς. Προσπαθεί να αποστάρει τον Πίρσεν. Βγάζει για τον Μπελινέλη. Αυτός από το σπίτι του δεν έχει πρόβλημα. Κάνει airball. Και γι' αυτό το λόγο ολοκληρώνεται η επίθεση της Ιταλίας. Αν είχε χτυπήσει μπάλα στη Στεφάνη θα είχε ανανεωθεί. Και πλέον οι παίκτες θα πάλευαν για το rebound. Εδώ δεν χρειάστηκε. Ο Μπελινέλη είναι στους 6 πόντους με 3 στα 9 εντός παιδιάς. Εδώ ο Αλμπάια στόχισε, ο Κορκμάς γνώμη. Τώρα και πάλι ο Μάρκο Μπελινέλη. Χάκετ για τον Μπελινέλη. Εξαιρετική συνεργασία, αλλά το lay-up δεν ήταν αυτό που έπρεπε. Και τώρα το foul του Χάκετ πάνω στον Τουντσέρ. Ο Μπουγκραχάν Τουντσέρ. Που δίνει τη θέση του στον Σκότι Γουίλμπεκιν. Γιασόβα. Πέρασε την μπάλα για τον Οσμάν. Αυτός έχει πατήσει εκτός γηπέδου. Γι' αυτό έχει κατοχή
Αλλάζει χέρια. Στα 5 λεπτά πριν από το τέλος του παιχνιδιού πλέον. Οι Ιταλοί έχουν νέα επίδεση. Με το σκορ στο 66-59. Μπελινέλη. Η γνωστή του κίνηση, χωρίς αποτέλεσμα αυτή τη φορά. Το φάουλ από τον Μπρουξ. Δίνει βολές στον Ιασόβα. Μιας και αυτό είναι το 5ο φάουλ για την Ιταλία σε αυτή την 4η περίοδο. Εδώ ο Φουξαρίτσα υπέγραψε για τα επόμενα 3 χρόνια με την Καρσίγιακα. Πρώτη βολιά του και από τον Ιασόβα, ο οποίος έχει φτάσει στους 15 πόντους. Έχει πάρει και 9 rebound. Με ακόμη ένα θα κάνει double-double σε αυτό το παιχνίδι. Τζεντίλε. Ω, η πάσα είναι κάκιστη. Και κοιτάξτε τώρα τι έγινε. Ενώ έγινε το κλέψιμο, ο Σόμος έδωσε 8 δευτερόλεπτα στο ότι δεν πρόλαβαν οι Ιταλοί να περάσουν την μπάλα στην απέναντι πλευρά. Γι' αυτό και δεν συνεχίστηκε το παιχνίδι. Υπάρχει time out, επιστρέφουμε σε μισό λεπτό και πάλι στον Νίκος Γκάλης. Τέσσερα λεπτά και 42 δευτερόλεπτα ακόμη στο παιχνίδι. Η Τουρκία προσπαθεί να επανέλθει στη διεκδίκηση της νίκης. Βλέπετε, τρέχει ένα επιμέρους 12-5 στην τέταρτη περίοδο. Έπειτα από την καταστροφική τρίτη περίοδο που είχε απέναντι στην Ιταλία. Το time out ήταν από τον Σακέτη, ο οποίος θέλησε να διορθώσει αρκετά πράγματα και κυρίως να δείξει στους παίκτες του τον τρόπο με τον οποίο θα σπάσουν το zone press της Τουρκίας. Το είδαμε και χθες απέναντι στη δική μας εθνική ομάδα. Η πίεση των Τούρκων, η οποία μπορεί να είναι κάτι σημαντικό στην πορεία της συγκεκριμένης ομάδας στο παγκόσμιο κύπελο. Τίποτα από τον Πίρσεν, είναι άστοχο. Χάκετ. Αφήνει για τον Μπελινέλη. Τον επιτηρείο Κορκμάζ. Και πάλι ο Χάκετ παίρνει το στριν του Μπιλίνγκα. Ελευθερώθηκε, πηγαίνει μέχρι μέσα. Το στόπ από τον Οσμάν. Υπάρχει κόψιμο στη συγκεκριμένη φάση. Οσμάν, ο οποίος φεύγει στον εμφυδιασμό. Κορκμάζ το τρίποντο, είναι εύστοχο. Έπειτα από πολλές ανεπιτυχείς προσπάθειες, ο Φουρκάν Κορκμάζ βρίσκει το στόχο. Έχει πλέον 2 στα 7 τρίποντα και φτάνει στους 10 πόντους. Κορκμάζ που έχει και 7 rebound με ένα κλέψιμο και μία assist. Μπρουξ. Μπελινέλη από πάρα πολύ μακριά θα αστοχίσει. Ο Μπελινέλη, ο οποίος κάνει εξαζητημένες προσπάθειες, οι οποίες είναι δύσκολο να επιτευχθούν. Εδώ νωρίτερα το κόψιμο από τον Οσμάν και το τρίποντο στον ευνηδιασμό, στην εκδήλωση ευνηδιασμού από την τουρκική πλευρά.
που φέρνει το παιχνίδι στη μία κατοχή, 63-66 μπροστά η Ιταλία. 9-0 το σερί της Τουρκίας. Στα 3,5 λεπτά πριν από το τέλος, Wilbekin, το οποίο μπορεί να διευρυθεί. Νέο τρίποντο. Αυτή τη φορά δεν είναι εύστοχο από τον Κορκμάς. 2-8, ο παίκτης των Φιλαδέλφια 76ers. Λούκα Βιτάλη με την μπάλα στα χέρια. Χάκετ. Η Ιταλία επιζητά σκορ. Προσπαθεί να πάρει θέση ο Μπιλίγκα, αλλά ο Wilbekin του παίζει εξαιρετική άμυνα παρά την υψομετρική διαφορά. Βιτάλη προσποιήθηκε για τρεις και μένει η μπάλα στα χέρια της Ιταλίας. Ο χρόνος ο οποίος ολοκληρώθηκε. Εδώ δεν νοείται παίκτες όπως ο Βιτάλη, ο οποίος για αρκετή ώρα οργανώνει και το παιχνίδι της Ιταλίας, να μην γνωρίζει πόσος χρόνος απομένει στην επίθεση της ομάδας. Αυτά είναι λάθη που πληρώνονται. Και το time out που έρχεται από τον Ουφούκ Σαρίτσα αυτή τη φορά, με τους παίκτες του να είναι έτοιμοι να επανέλθουν στη διεκδίκηση της νίκης. Λιγότερα από 3 λεπτά απομένουν πλέον στο παιχνίδι ανάμεσα στην Ιταλία και την Τουρκία. Βλέπετε του σκόρερ Gentile με 23 και η Ιασόβα, όχι, ο Οσμάν με 17, ο Ιασόβα είναι στους 16 για την Τουρκία. Πολύς κόσμος. Χαμηλά κάτω βλέπετε τον Κωστή Ζωμπανάκη, τον πρόεδρο του Ρεθύμνου. Πολλοί κόσμος, πολύ όμορφες εικόνες στο κλειστό των Ολυμπιακών καταστάσεων. Φοβερό lay-up στο μεταξύ από τον Σκότι Wilbekin για το 65-66. Η Ιταλία έχει να σκοράρει πάνω από 5,5 λεπτά. Και βέβαια, για να δούμε τι θα κάνει τώρα. Το παιχνίδι πλέον είναι στον πόντο. Μπιλίγκα έχει αυτό το σουτ. Φάουλ που θα πάρει ο Τζεντίλε. Και δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Εδώ υπήρξε αδράνεια από την τουρκική άμυνα. Ο Τζεντίλε που είναι στους 23 πόντους και έχει 3 στις 5 βολές στο παιχνίδι. Με 10 στα 13 έτος παιδιάς. Ο Wilbekin συνεννοείται με τον Σαρίτσα. Άστοχη η δεύτερη. 65-67 το σκορ. Wilbekin. Κορκμάζ. Ο Ιασόβα είναι αυτός που δίνει screen διαρκώς. Βίρσεν πηγαίνει μέχρι μέσα, το lay-up είναι εύστοχο. Ο Μέτετσαν Βίρσεν φέρνει το παιχνίδι σε ισορροπία στους 67 πόντους. 105 δευτερόλεπτα πλέον για το τέλος. Μπρουξ
Χάκετ. Περνά από τον Ιασόβα, παίρνει φάουλ, δικαίωμα για βολές στον Ντάνιελ Χάκετ. Το φάουλ είναι από τον Ιασόβα. Τρίτο ατομικό. Μπολ, λέει ο Τούρκος, αλλά η παράβαση ήταν καθαρή. Πρώτη εύστοχη βολή από τον Χάκετ, 68-67. Ο Χάκετ, ο οποίος έχει φτάσει στους 16 πόντους, θα χάσει τη δεύτερη. Βίλμπεκιν για τον Οσμάν, θα πάρει το τρίποντο, θα ευστοχίσει ο Τσέντι Οσμάν και το πανηγυρίζει γιατί βάζει μπροστά την Τουρκία με 70-68, 1 λεπτό και 24 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Γίνεται μάχη για την νίκη για να φύγει η μία από τις δύο ομάδες ικανοποιημένη από το τουρνουά Ακρόπολης. Τζεντίλε, Μπελινέλη, κάνει μια ακόμη εξεζητημένη ενέργεια, η οποία βρίσκεται στο σίδερο. Αμυντικό rebound από τον Πίρσεν, ο οποίος δείχνει πολύ καλά στοιχεία στο διάστημα που χρησιμοποιείται από τον Σαρίτσα. Ο Βίλμπεκιν. Και πάλι ο Τζεντίος Μαν για τον Σκότι Βίλμπεκιν, θα πάει μέχρι μέσα. Αφήνει για τον Κορκμάζ, το καλάθι για την Τουρκία. Ο Κορκμάζ βρήκε, είδε ξαφνικά την μπάλα μπροστά του από την πάσα του Βίλμπεκιν στο μισό μέτρο, αλλά κατάφερε τελικά να βάλει το καλάθι για το 72-68. Απομένουν 40 δευτερόλεπτα ακόμη. Κοιτάξτε με ποιον τρόπο παίρνει προβάδισμα 4 πόντων η Τουρκία. Υπάρχει time out από την Ιταλία. Με ένα επιμέρους 24-7 η Τουρκία έχει πάρει κεφάλι στο σκορ 72-68, 40 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του αγώνα, με την κατοχή να είναι στην Ιταλία σε ένα παιχνίδι το οποίο έχει διακυμάνσεις. Η Ιταλία που δεν έχει σκοράρει για 7 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα. Μόνο βολές σε αυτό το διάστημα για την Ιταλική ομάδα, η οποία μπορεί τώρα να σπάσει αυτό το αρνητικό σερί με τον Τζεντίλε. Μετά το time out, Σακέτη πράγματι θα βρει τον στόχο. 72-70 στα 35 δευτερόλεπτα. Ο Τζεντίλε στους 26 πόντους. Αλλαγή με τον Βίλμπεκιν να μπαίνει στη θέση του Μπαλμπάι. Ο Μπαλμπάι σε αλλαγή που θυμίζει βόλεϊ μπήκε για την άμυνα, για την επίθεση μπαίνει ο Βίλμπεκιν. Αν και πήγε πάρα πολύ καλά πάνω στον Μπιλίγκα σε διάφορα κομμάτια του αγώνα ο Βίλμπεκιν, όταν έπεφτε πάνω του στις περιστροφές. Νάτος λοιπόν εδώ ο πολιτογραφημένος Τούρκος Αμερικανός, τον πρωτογνωρίσαμε με την ΑΕΚ στην Ευρώπη. Βίλμπεκιν, τον επιτηρείο Μπιλίγκα, θα πάει μέχρι μέσα. Κακή προσπάθειά του. Το rebound και πλέον μία επίθεση για τους Ιταλούς. Τζεντίλε. Τζεντίλε. Υπάρχει φάουλ, όχι, χωρίς φάουλ, λένε οι διαιτητές. Το παιχνίδι ολοκληρώνεται με νίκη της Τουρκίας 72-70 σε ένα παιχνίδι στο οποίο ο κορυφαίος της Ιταλίας, ο Αλεσάντρο Τζεντίλε, ο οποίος τώρα σηκώθηκε αποκαμωμένος από τους συμπαίκτες του,
έκανε το λάθος. Θα μπορούσε, είχε μια τελευταία ευκαιρία η Ιταλία, την οποία όμως, στην οποία δεν εκδήλωσε καν προσπάθεια. Τελικό σκορ 72-70 για την Τουρκία, με επιμέρους 24-9 στην τελευταία περίοδο. Κοιτάξτε, φοβερές διακυμάνσεις αναπερίοδο και για τις δύο ομάδες. Πρώτο σκόρερ για τους νικητές, ο Τσέντι Οσμάν, στο καλύτερο του παιχνίδι στο τουρνουά Ακρόπολης, με 20 πόντους. Ενώ εξαιρετικός ήταν και ο Ερσάνη Γιασόβα με 16 πόντους και 9 rebound. Μια σταθερή αξία για τους Τούρκους. Στους 12 ο Κορκμάζ, ενώ για τους Ιταλούς 26 πόντους ο Αλεσάντρο Τζεντίλε. Και κοιτάξτε την αντίδραση των συμπαικτών του. Εδώ ζήτησαν φάουλ, δεν δόθηκε τίποτα. Το παιχνίδι το οποίο ολοκληρώνεται. 16 πόντους είχε ο Ντάνιελ Χάκετ για τους ηττημένους Ιταλούς. Οι Τούρκοι επιστρέφουν στη βάση τους με μία νίκη σε τρεις αγώνες, ενώ οι Ιταλοί χωρίς ούτε ένα ροζ φύλλο αγώνα από αυτό το τουρνουά Ακρόπολης. Θα ακολουθήσει το τζάμπολ ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Σερβία στις 8.30, από τις 8 και 5, 8 και 10 περίπου το pre-game από το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Βλέπετε ότι οι κερκίδες γεμίζουν, θα γεμίσει κάθε γωνιά στο κλειστό του Νίκος Γκάλης. Σε αυτό το σημείο εμείς ολοκληρώνουμε τη μετάδοσή μας. Ο Γιάννης Νάτου ήταν στην περιγραφή. Μείνετε στην Earth Sports για τη συνέχεια με την Ελλάδα να αντιμετωπίζει τη Σερβία.